Τα πράγματα, από ό,τι βλέπω, χειροτερεύονται και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Εκτός από αυτή την κατάσταση που γνωρίζουμε, υπάρχει και μία... Από την πρώτη του χρόνου και μετά, ανά τρεις μήνες, θα φεύγει χιλιάδες κόσμος. Και εκεί δεν θα υπολογίζουν το αορίστο ούτε μόνιμοι. Εκεί θα είναι ζαριά, για να καταλάβετε χοντρικά τι συμβαίνει. Δηλαδή, θα πούνε, ιδιωτικοποιούμε όλα τα δημοτικά θέατρα στην Ελλάδα. Και όλοι απολυμμένοι, γιατί εκεί θέσεις είναι κενές. Ιδιωτικοποιούμε όλες τις υπηρεσίες του ηλεκτροφωτισμού, ιδιωτικοποιούμε την καθαριότητα. Και εκεί, από αυτό θα ξεκινήσει, γιατί θέλουν να διώξουν πάρα πολλές χιλιάδες κόσμους. Και αυτό θα γίνεται ένα τρίμηνα από την πρώτη του χρόνου. Ειδικά στην αρχή με πάρα πολύ ενθουσιασμό, έτσι είδα όλο αυτόν τον κόσμο, όλους τους συναδέλφους που είχαν τη διάθεση να το παλέψουν, να αγωνιστούν. Όμως, μέρα με τη μέρα, έτσι βλέπω κάποια πράγματα και με ενοχλούν. Δηλαδή, βλέπω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, κάποιες πιέσεις σε συναδέλφους, κάποιοι συνάδελφοι ξαναγυρνάνε στις δουλειές τους. Εγώ λοιπόν θέλω να προτείνω από σήμερα, από τη Δευτέρα, να πάμε και να κλείσουμε κι άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή για μένα δεν επιτρέπεται να δουλεύει ούτε η καθαριότητα, ούτε η παιδική σταθμή, ούτε το πράσινο όπως ακούω που άνοιξε. Μπορούμε λοιπόν σε όλους αυτούς τους χώρους τη Δευτέρα το πρωί να μαζευτούμε κάποιοι από εμάς και να τους κλείσουμε. Παιδιά, ο γόνας είναι όλων. Δεν ανήκει σε κάποιους. Και όλοι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν θέση. Αυτό θέλω να σας πω. Προτείνω να συνεχίσουμε, να μην το βάλουμε κάτω. Ήδη όλοι οι Δήμοι ξεσηκώνονται, δεν θα σταματήσουμε. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το παλέψουμε, αλλά η πρότασή μου είναι ότι πρέπει να κλείσουμε και τις άλλες υπηρεσίες. Η απειλή του για διαθεσιμότητα όλων των υπαλλήλων αορίστου χρόνου μόνο γέλιο μπορεί να φέρει. Γιατί και εκεί οι αριθμοί είναι καταλυτικοί, συνάδελφοι. Ας τους πούμε ξανά, να τους θυμηθούμε. Από τους 619.000 δημόσιους υπαλλήλους, μόνιμους και αορίστου χρόνου που έχουν απογραφεί το 2012, αν αφαιρέσουμε αυτούς που είναι στρατιωτικοί και ιερείς, οι οποίοι και αυτοί εντάσσονται μέσα στους δημόσιους υπαλλήλους, μένει ένα μικρό ποσοστό από τους οποίους πρέπει να αφαιρέσει 175.000. Σε αυτούς η αορίστου χρόνου είναι 55 με 60.000. Και από αυτούς η ΔΕΛΤΑ ΕΕ είναι 22.000. Είναι λοιπόν φανερό ότι από τους ΔΕΕ θα περάσει στους ΠΕ και από εκεί για να κλείσει τον αριθμό θα περάσει στους μονίμους και θα κάνει άρση της μονιμότητας. Λοιπόν, ας μην θεωρεί ότι μπορεί να μας κοροϊδέψει, αν μην μας θεωρεί ούτε ανόητος ούτε αφελής. Θεωρώ, συνάδελφοι, ότι έχουμε πετύχει πολλά με αυτόν τον αγώνα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, πανελλαδικά. Αφενός, δεν μπήκαμε στη διαδικασία, εμποδίσαμε να ξεκινήσει η διαδικασία διαθεσιμότητας και απολύσεων. Αφετέρου, έχει πιεστεί η κυβέρνηση και μπορεί να κερδίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι είναι γενικότερη η αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Γιατί αν σταμάτημε αυτή τη στιγμή, όταν διαδίδονται οι κινητοποιήσεις και στον χώρο της εκπαίδευσης και στον χώρο γενικότερα του δημοσίου, με τις σπασμωδικές όντως αντιδράσεις της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μανιτάκης είναι ο δεύτερος κατά σειρά υπουργός που φαίνεται ότι δεν γνώρισε τι υπόγραψε, όχι μόνο τι ψήφισε, αλλά και τι υπόγραψε, μετά τον κύριο Μπακιώτη. Και έχω την αίσθηση ότι έχει διαβάσει τι λέει το μνημόνιο για τις απολύσεις και τι λέει ο ίδιος χθες στη Βουλή. Είναι φανερό όμως, αυτό δείχνει μία έλλειψη ψυχραιμίας, την οποία την έχει υποστεί η κυβέρνηση από τη δική μας κινητοποίηση.